Vegan apple crumble με βρώμη. Θα χρειαστούμε 1200 γραμμάρια μήλα κίτρινα, χυμό από ένα λεμόνι, 45 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 60 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά corn flour, 40 γραμμάρια βούτυρο φυτικό, μισό κουταλάκι κανέλα. Για την επικάλυψη θα χρειαστούν 125 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, 150 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, 100 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, μισό κουταλάκι κανέλα, 150 γραμμάρια βούτυρο φυτικό λιωμένο, 80 γραμμάρια αμύγδαλα καβουρτισμένα και χοντροαλεσμένα, 1 βανίλια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για το δεν την μιλόπιτσα, χρησιμοποίησα μήλα κίτρινα. Να με ξέρω λίγη ώρα που τα έκοψα, γι' αυτό τα καημένα έτσι επάθα λίγο. Μια διχρωμία τέλος πάντων. Χρησιμοποίησα 1200 γραμμάρια μήλα κίτρινα. Εμένα αρέσκει μου τα apple crumble να έχουν έτσι κάμποσο μήλο που κάτω. Θα βάλω. Εντάξει, ξέρετε γιατί μου αρέσκει τούτο το γλυκό πολλά συγκεκριμένα. Διότι τη γλυκάδα πιάνει την που τα μήλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και καθόλου ζάχαρη. Όχι καθόλου. Λίγη ζάχαρη είναι να βάλετε, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε palm sugar ή πολλά, σε πολλά καστανίνα, ας πούμε, σε πιο λίγο βαθμό από ό,τι να χρησιμοποιήσω εγώ δάμε, γιατί μπορείτε να την κάνετε όσο πιο γλυκιά και όσο ξινή θέλετε. Επειδή το μήλο έχει τη δική του γλυκάδα. Όταν το ψήσεις, βγάλει τη δική του γλυκάδα. Λοιπόν, να κάνω ένα ανακάτεμα. Να δείτε ότι έκοψα τα μήλα, φέτες έτσι λίγο πρόχειρα, λίγο χοντρούτες, λίγο λεπτούτες. Να κάνουμε έτσι ένα ανακάτεμα. Θα βάλουμε μισό κουταλάκι κανέλα, το δάμε. Γιατί μιλόπιτσα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Τα μόνο που τη μυρωθιά της κανέλας, άνοιξε η όρεξη μου εμένα, δάμε. Και θα βάλω επίσης μία κουταλιά corn flour. Το corn flour βάλουμε το για να τραβήσει τα ζουμιά που είναι να κατεβάσουν τα μήλα. Βέβαια τα ζουμιά που κατεβάζουν τα μήλα συνήθως σε τούτα τα γλυκά καραμελώνουν και γίνονται τέλεια. Αλλά μία κουταλιά corn flour θέλετε τι, για να με ευκάλει πολλά πολλά ζουμιά και να με να ευκεί ας πούμε πολλά πολλά ζουμερό το apple crumb. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε και να το κάνετε σε ό,τι ταψί θέλετε. Ας πούμε, εγώ να χρησιμοποιήσω τούτον, ας πούμε, το στρογγυλό ταψί που έχω δαμέ. Αν θέλετε να σας πω τις διαστάσεις του, νομίζω ότι είναι 28 επί 28 εκατοστά. Λοιπόν, και θα βάλω τα μήλα μου μέσα στο ταψί μου. Εν τω μεταξύ, τούτα μπορεί να σας φαίνονται έτσι λίγο πολλά τώρα. Αλλά έτσι είναι πολλά, να εξαφανιστούν μετά που να μπούμε στο φούρνο και να αρχίσουν να ψήνονται, οπότε είναι πολλά. Δηλαδή, αν είναι αρκετά μεγάλο το ταψί σας και θέλετε να βάλετε ακόμα λίγα μιλαράκια, βάρτε ακόμα λίγα μιλαράκια γιατί πραγματικά είναι να εξαφανιστούν. Λοιπόν, θα βάλουμε επίσης φυτικό βούτυρο. Τώρα, αν δεν θέλετε να βάλετε, μπορείτε να την φτιάξετε τη μιλόπιτα και χωρίς να βάλετε επιπλέον φυτικό βούτυρο. Απλώς διά του έτσι μια ωραία γεύση και βοηθά τα μήλα να ψηθούν. Εγώ στην κλασική apple crumble βάλω, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ βούτυρο. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε πιο λίγο, μπορείτε να βάλετε πιο λίγο, έστω και καθόλου για τούτον το στάδιο τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι βοηθά τα μήλα να ψηθούν λίγο πιο καλά. Ωραία. Και τώρα να κάνουμε μια πολλά πολλά ωραία επικάλυψη, πρέπει να σας πω. Η οποία επικάλυψη μπορείτε να την κάνετε, αν θέλετε μπορείτε να την κάνετε vegan ή αν θέλετε μπορείτε να την κάνετε με βούτυρο. Όλη τη διαδικασία, αν αντικαταστήσετε το βούτυρο, το φυτικό βούτυρο με κανονικό βούτυρο, μπορείτε να το κάνετε. Απλά στην επικάλυψη, εάν θα χρησιμοποιήσω κανονικό βούτυρο, δεν το λιώνω. Απλώς ριζάζω το μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, έχω δαμέ αμύγδαλα καβουρδισμένα, τα οποία είναι να τα χοντροαλέσω. Δεν τα θέλω έτσι ολόκληρα, θέλω τα χοντροαλεσμένα.
Τούτα θέλω τα έτσι χοντροαλεσμένα, να τα βάλω μες στο δαμέ για να τα δείτε. Θέλω έτσι να έχω κομμάτια που αμύγδαλα. Θέλετε, κόψετε τα στο χέρι, να απλώ σε μεγάλη φασαρία. Λοιπόν, για την επικάλυψη, θα βάλουμε μέσα σε ένα μπολ το αλεύρι, τη ζάχαρη, την καστανή. Θα βάλουμε μια βανίλια για να δώσουμε έτσι γεύση και θα βάλουμε νυφάδες βρώμης, αλλά ολόκληρες, έναν αρέσκει μου και βάλω τις ολόκληρες, τις χοντρές νυφάδες βρώμης. Λοιπόν, τούτα είναι τα ρεβίθια. Επήρα σας, έφερα σας, επήρα σας, έφερα σας σήμερα. Συγγνώμη, αλλά αναγκαστικά έτσι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, έβαλα τη βρώμη, εν την έβαλα ούλη, εν την δαμέ, ξεκίνησα να τη βάλω, εν την έβαλα όλη. Έβαλα τη ζάχαρη, την καστανή, τη ζάχαρη, την κρυσταλλική, τη βανίλια, τη βρώμη, και στην οποία θα βάλω επίσης τα αμύγδαλα μου. Αν θέλετε μπορείτε να με βάλετε αμύγδαλα, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε καρύδια, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε, ή και να με βάλετε καθόλου. Και τώρα θα βάλω το βούτυρο μου, το φυτικό, αλλά λιωμένο. Και τώρα θέλω να πάει παντού το λιωμένο βούτυρο πάνω στα πράγματα μου, τέλος πάντων, πάνω στη βρώμη μου, στο αλεύρι, στη ζάχαρη. Θέλω να πιάσουν όλα τούτον το βούτυρο. Και τώρα βλέπετε είναι ένα μείγμα το οποίο είναι ακριβώς λουβιτό. Οπότε σε κάποια σημεία ενώνεται. Έτσι πρέπει να είναι, μια χαρά, εντάξει. Και απλώς εγώ τώρα θα το σκορπίσω πάνω στα μήλα μου και θα ψήσουμε το apple crumble. Χρειάζεται έτσι μια ώρα στους 170 βαθμούς στον αέρα. Μερικές φορές ψήνονται στους 160 ανάλογα. Τον τη φορά είναι να το βάλουμε στους 170 βαθμούς στον αέρα. Θέλει περίπου να το βάλω λίγο πιο ψηλά, γιατί θέλω το να ψηθεί έτσι λίγο πιο γλύωρα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αν το βάλετε στους 160 βαθμούς στον αέρα, πιστεύω ότι είναι ο πιο καλός τρόπος να το ψήσετε. Να το ψήσετε στους 160 για μια ώρα. Εγώ τώρα είναι να το ψήσω στους 170 για λίγο λιότερο από μια ώρα. Ωραία. Και ύστερα πιάνουμε το μείγμα και βάλουμε το έτσι που πάνω. Το οποίο μείγμα γίνεται σαν έναν πολλά ωραίο μπισκότο που πάνω από τα μήλα. Είναι πολλά τραγανή τούτη επικάλυψη. Ίσως είναι η βρώμη που την κάνει πιο τραγανή, να πω ότι απλά με αλεύρι. Και η βρώμη, όταν πιάσετε τούτη τη βρώμη, η οποία είναι ολόκληρη βρώμη, τα whole oats τα λεγόμενα, ο λόγος που τα πιάνω είναι γιατί διαλύεται. Φαίνεται και είναι πάρα πολλά ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τα πιο εύκολα γλυκά να φτιάξει πλάσμα τούτο και πρέπει να σας πω ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτο σε οποιοδήποτε τραπέζι. Το apple crumble νομίζω ότι πραγματικά όσες φορές εγώ το παρουσίασα σε τραπέζι, λύθηκε, αλήθεια που σας λέω. Λοιπόν, πάω στο φούρνο, θα μου σκομυρίσει το σπίτι μου τα καραμελωμένα, τα μήλα, ονειρεύκουμε την τούτη την μήλοπιτα. Σκομυρίσαν το σπίτι μου, μήλα, κανέλα, δεν μπορώ να σας περιγράψω, το μόνο πλάσμα που ξέρω που δεν συγκινείται από τον τιμιροσκέν είναι ο άντρας μου. Αλλά παρόλα αυτά τον παραγνωρίζω πολλές φορές και σύρνω μια μήλοπιτα μες στο φούρνο. Καραμελώνουν τα μήλα από κάτω και αρχίζουν έτσι και βγάλουν μπουμπουλήθρες και είναι ένα πράγμα τέλειο, φανταστικό. Επίσης, τούτη κρούστα πρέπει να σας πω, είναι τούτο που σας είπα πριν, ότι γίνεται σαν το μπισκότο μαζί με βρώμη και αμύγδαλα, είναι καταπληκτική.